Φέτος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάζουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις. Εγώ το κάνω για 23η και όχι 24η φορά. Θα θυμίσω ή θα ενημερώσω τους καινούριους από εσάς ότι τις πολιτιστικές εκδηλώσεις ξεκινήσαμε όχι το 1991 που αναλάβαμε, αλλά την επόμενη χρονιά, το 1992, ξεκινήσαμε καθιερώνοντας τα περιβόητα ερμοπόλια που έμενε να γίνουν γνωστά χωρίς υπερβολή σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Και ακόμη μέχρι σήμερα πάρα πολλοί μου μιλούν για τα ερμοπόλια θεωρώντας ότι αυτό είναι ο τίτλος, αυτή είναι η ονομασία των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων μέχρι σήμερα. Τα ερμοπόλια βέβαια κράτησαν από το 1992 μέχρι και το 2010 και από την επόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του ενιαίου δίκου, από το 2011 δηλαδή μέχρι σήμερα, οι πολιτιστικές μας εκδηλώσεις έχουν ονομαστεί με τον ιδιαίτερα πετυχημένο τίτλο «Σύρος πολιτισμός». Μέσα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού είχαν διακριθεί 4 διεθνή φεστιβάλ για τα οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Και κατά χρονική σειρά όπως γίνονται είναι το φεστιβάλ κιθάρας, ένα σπουδαίο διεθνές φεστιβάλ και το παλαιότερο από όλα, γιατί αυτό ξεκίνησε το 1994. Το δεύτερο χρονικά που ακολουθεί είναι το Φεστιβάλ Αιγαίο, το οποίο καθιερώθηκε κάτι στη συνεργασία που έχουμε εξασφαλίσει από το έτος 2005 με τον μεγάλο μουσικό παραγωγό, τον Ελληνοαμερικάνο, τον κύριο Πίτερ Τιμπόρης. Ακολουθεί το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής, το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Κιγκλάβ, όπως λέγεται, που είναι από την αιγίδα του καλλιτεχνικού διευθυντή κυρίου Γιάννου Μαργαζιώτη, ο οποίος είναι γνωστό ότι είναι και το πρώτο βιολί της εθνικής λυρικής σκηνής. Και τέλος είναι το Φεστιβάλ Φόρουμ Καρτούν, το οποίο γίνεται το Σεπτέμβριο και το οποίο επίσης έχει καθιερωθεί ιδιαίτερα και είναι ένα φεστιβάλ που προσελκύει κατά χιλιάδες κόσμο από κάθε γωνιά της γης, αλλά και πλάτες του κινουμένου σχεδίου. Υπολογίζεται ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχουν έρθει για να συμμετέχουν ή να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ αυτό περίπου 5.000 άτομα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κ. Καραμιτσάνη, που είναι και ο κύριος διοργανωτής αυτού του φεστιβάλ. Δεν είναι μόνο αυτό το φεστιβάλ. Τα τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί με πρωτοβουλία του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που σήμερα βέβαια έχει καταληφθεί και υπάρχει η αντίστοιχη τριμελή επιτροπή που λειτουργεί στο πλαίσιο του Δήμου από την Ελλάδα, τον κύριο Κεράνη, τον κύριο Γιάννη Καόλη και τον κύριο Γιάννη Μπρούτσι. Οι τρεις Γιάννη. Γιάννη Κεράνη, Γιάννη Κεράνη, Γιάννη Μπρούτσι. Και μιλάω για το φεστιβάλ ακορντεόν, για το φεστιβάλ jazz, για το φεστιβάλ δύο φεστιβάλ κινηματογράφου, για το φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, για το φεστιβάλ rock, το φεστιβάλ φοροδιών, αλλά και επίσης το φεστιβάλ λουκουμιού που ξεκίνησε πέρσι για πρώτη χρονιά σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού και είχε ιδιαίτερη επιτυχία και πολύ μεγάλη και μαζική συνολική κόσμο. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτές οι εκδηλώσεις, υπάρχουν και πολλές άλλες θεατρικές εκδηλώσεις, αλλά η Σύρος, όπως είχε γράψει πολύ πετυχημένα ο περιβόητος εικαστικός κριτικός, ο κ. Χάρης Καμπουρίδης, πριν από μερικά χρόνια, η Σύρος το καλοκαίρι είναι το εικαστικό κέντρο της Ελλάδας. Και φέτος, λοιπόν, θα περάσουν πολύ μεγάλα πράγματα της ελληνικής ζωγραφικής από τη Σύρο,
όπως είναι ο Χρήστος ο Κοκόρος, με τον οποίο έχω την τιμή να συνδέομαι και με φιλία λόγω των σπουδών που κάναμε μαζί στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης. Δεν ακολούθησε βέβαια τον δρόμο της νομικής στη συνέχεια ο Χρήστος. Ακολούθησε τον καλλιτεχνικό δρόμο και έχει καταξιωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους. Υπάρχει επίσης μια περίφημη συνολική έκθεση του Λεούση. Υπάρχει η έκθεση της κορυφαίας επίσης ζωγράφου Παπαθεοδόρου Παλιράκη, όπως επίσης και του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου και συντοπίτη μας πλέον, αφού μένει εδώ και δεκάδες χρόνια στη Σύρο μόνιμα, του Αχιλέα Κρούγκερ. Περισσότερο για τις εκδηλώσεις θα σας μιλήσει ο Γιάννης Βετεράνος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου μας. Όμως, πριν κλείσω εγώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους για την συνδρομή τους και για τη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η συμβολή των πολιτιστικών συλλόγων σε αυτό που είναι σήμερα η Σύρος από πλευράς πολιτισμού είναι πραγματικά καθοριστική. Δεν υπάρχουν σε άλλα μέρη με τον αντίστοιχο πληθυσμό, με το αντίστοιχο μέγεθος της Σύρου, τόσοι πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι που να δραστηριοποιούνται, όπως επίσης δεν υπάρχουν τόσο ποιοτικοί πολιτιστικοί σύλλογοι. Θα πω χαρακτηριστικά, κάτι που μου έρχεται στο μυαλό, ότι υποκλίνονται πραγματικά ακόμη και επαγγελματίες ηθοποιοί. Σε αυτό το τόσο ποιοτικό πολιτιστικό προϊόν που παρουσιάζουν η περισσότερη αισθητική θίαση της Σύρου. Πραγματικά, όπως λένε οι επαγγελματίες ηθοποιοί, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα αρκετοί από αυτούς τους θεάσεις, από τους επαγγελματικούς θεάσεις. Η Σύρος πραγματικά έχει θέσει πολύ ψηλά τον πύχη του πολιτισμού τα τελευταία χρόνια. Έχει καθιερωθεί και αναγνωρίζεται, δεν είναι τυχαίο. Αυτό που μου εντόπισαν αυτοί οι δημοσιογράφοι στην παρουσίαση τη συνέντευξη που κάναμε με τον Πίτερ Τιβόρης πριν από 1,5 μήνα περίπου σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, ότι μονάχα με τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ Αθηνών μπορείς να συγκρίνεις τις εκδηλώσεις που γίνονται το καλοκαίρι στη Σύρου. Και ότι σε κανένα άλλο μέρος της Σύρου, ούτε καν στην Αθήνα, δεν γίνονται τόσες πολλές εκδηλώσεις, τόσο ποιοτικές εκδηλώσεις όπως αυτές που γίνονται στη Σύρου. Επίσης, θα επαναλάβω για άλλη μια φορά, το έχω ξαναπεί, ότι ο μόνιμος σκηνοθέτης του μεγάλου Έλληνα, του Μίκη Θεοδωράκη, ο κύριος Κούτουλας, που είχε επισκεφθεί το νησί μας πριν από 3 χρόνια, ήταν το Μίκη Θεοδωράκη, από 3 χρόνια, που είχε πει ότι πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί το πόσο σημαντική δουλειά γίνεται στον πολιτισμό από τη Σύρο τα τελευταία χρόνια. Αναφέροντάς το χαρακτηριστικά ότι στους χώρους του μπαλέτου, της κλασικής μουσικής και της όπερας σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο συζητιούνται έντονα τα φεστιβάλ που γίνονται στη Σύρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να μην το έχει κεφαλαιοποιήσει το νησί και ο Δήμος μας επικοινωνιακά. Αυτό πρέπει όσο γίνεται πραγματικά να το κεφαλαιοποιήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε, γιατί δεν έχουμε στραφεί τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο προς την πλήρη εκμετάλλευση και αξιοποίηση των τόσο σημαντικών πολιτιστικών δρόμενων που γίνονται στο νησί μας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και όλους όσους συμβάλλουν βοηθώντας στο να γίνονται αυτές οι τόσο σπουδαίες εκδηλώσεις των σύμβασης, ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Εύχομαι και ελπίζω ότι εδώ
δήμαρχος πολιτισμού, έτσι λένε, είναι ο κ. Κοσκόλλος. Ο κ. Κοσκόλλος, ο οποίος έχει δείξει μέχρι τώρα πολύ καλά δείγματα γραφής για την προσφορά του στον πολιτισμό, έχουμε και ελπίζω με το ίδιο μεράκι και την ίδια αποτελεσματικότητα να συνεχίσει και η νέα δημοτική αρχή να έχει ψηλά το πήγη και αν είναι δυνατόν να το πάει ακόμα ψηλότερα. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και στα μέσα μας της ενημέρωσης που προβάλλουμε και αφιερώνουμε πολύ σημαντική ύλη για την προβολή και την ανάδειξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, εγώ θα ήθελα να καλέσω τον καινούργιο δήμαρχο από ό,τι συμβαίνει, τον Θάνατο Βόσκολο εδώ δίπλα, έτσι και αλλιώς τον χρόνο του παρουσία στα δικά του γύρω. Έλα σιγά σιγά εδώ, τι κάνουμε παρέα. Λοιπόν, να του ευχηθώ καλή επιτυχία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας και σας ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ για την παρουσίαση του προγράμματος Σύνολος Πολιτισμός 2014. Τη φετινή χρονιά ο χρόνος προγραμματισμού των εκδηλώσεων λόγω των εκλογών ήταν πολύ συγκεκριμένος. Όπως ξέρετε, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που μπορούσαμε να εγκρίνουμε θέματα με οικονομικό περιεχόμενο έγινε ένα μήνα πριν τις εκλογές, δηλαδή στις 16 Απριλίου, ήταν μεγάλη εβδομάδα και είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι τότε να εγκρίνουμε όλες τις εκδηλώσεις για το καλοκαίρι που είχαν οικονομικό περιεχόμενο, που έπρεπε να αγοράσουμε, δηλαδή έπρεπε να δώσουμε κάποια χρήματα, κάποια έξοδα, κάποιες δαπάνες. Παρ' όλα αυτά, ελπίζουμε ότι το πρόγραμμά μας να είναι και φέτος αντάξιο των προσδοκιών σας και σε μουσική και σε θέατρο και σε εικαστικές εκθέσεις, καθώς και σε παραδοσιακές εκδηλώσεις. Κινούμενοι σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε αξιοποιήσει μεγάλο κομμάτι από το τόπιο δυναμικό. Διατηρήσαμε άριστη συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους, καθώς επίσης δίνουμε την ευκαιρία στο Συριανό κοινό και τους επισκέπτες να παρακολουθήσουν μεγάλους ερμηνευτές και γενικότερα καλλιτέχνες, πανελλήνιες και όχι μόνο εμβέλειες. Ξεκινώντας από τα φεστιβάλ, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, αναφέρω ότι διατηρήσαμε και εκδοτήσαμε όλα τα υπάρχοντα φεστιβάλ, τα οποία αριθμούν 11, συν 2 που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, είναι αυτό το Ιούνιο, είναι το φεστιβάλ Τζαζ και το φεστιβάλ Καμπορδίων που πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με το φεστιβάλ Αιγαίου, το οποίο είναι το 10ο στη σειρά, Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου. Θα πραγματοποιηθεί από τις 6 μέχρι τις 19 Ιουλίου, υπό τη διεύθυνση του Φίτερ του Τιμπόρης, με πολλές αξιόλογες παραστάσεις. Μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει και ξεχωριστή παρουσίαση στον τύπο για το Φεστιβάλ Αιγαίου, αλλά δεν μπορούμε να αναφέρουμε ότι ξεκινάει με Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι και παρουσιάζει την όπερα αυτή, γιορτάζοντας τα 150 χρόνια λειτουργίας του Θεάτρου Απόλλων, που εγκαινιάστηκε με την όπερα αυτή στις 20 Απριλίου του 1864. Επίσης, άξιο είναι να πούμε ότι στις 13 Ιουλίου, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αιγαίου, θα έχουμε Τσίνη στην πλατεία, όπου 140 διεθνείς καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν μεγάλες μουσικές στιγμές από Madame Butterfly, La Bohème, Tosca, Ιραντό κτλ. Υπό τη μουσική διεύθυνση του Peter Dimitrovic και με τη συμφωνική ορχήστρα της Βουλγαρίας. Το δεύτερο φεστιβάλ θα αναφέρουμε είναι το Συνεντό, είναι κινηματογραφικό φεστιβάλ, όπου εκεί θα έχουμε και νέες τέχνες. Όπως αναφέρουν εδώ από το Συνεντό, 4 βίντεο σε 4 κτίρια της Ερμούπολης, καθιά με το θεατρική σκηνή της αισθήσης. Ένα καινούριο έργο που συνδέει τη βίντεο άρθρο, τη ζωγραφική, το κινηματογράφο, την αρχιτεκτονική και το design εμπειρίας. Είναι κάτι καινούριο αυτό το Συνεντό, ξεκίνησε πειραματικά πέρσι, φέτος ενισχύεται από το Δήμο και πιστεύουμε ότι θα είναι κάτι το πρωτοποριακό για το νησί μας το καλοκαίρι. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου. Το τρίτο φεστιβάλ είναι το 21ο φεστιβάλ κιθάρας Ερμόπολη, υπό την διεύθυνση του Νικολόπουλου, του Άγγελου Νικολόπουλου, με γνωστό και με εισαρτέο, με εκδηλώσεις στο Θέατρο Απόλλων, στην Πινακοθήκη, στο κυπάριο της Μεταμόρφωσης, με είσοδο ελεύθερη ερωτηνών.
Το τέταρτο φεστιβάλ είναι πάλι το φεστιβάλ κινηματογράφου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της ΣΥΡΟΥ, ΣΥΦ, ΣΥΡΟΥ International Film Festival, το οποίο πραγματοποιείται για δεύτερη χρονιά φέτος, από τις 26 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου. Και το πρόγραμμα, εκτός από προβολές, θα περιλαμβάνει εργαστήρια, εκθέσεις και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. Μερικοί από τους χώρους που θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ είναι ο Εθνός Κινηματογράφος Παλάς, τα Ναυπηγεία του Ταρσανά, το Παραθαλάσσιο Παραστέρια, η Πινακοθήκη Κυκλάδων κτλ. Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να έχετε στο www.syrofilmfestival.com. Το επόμενο φεστιβάλ είναι το Indie Rock, είναι το 8ο στη σειρά, το οποίο πραγματοποιείται στο θέατρο Ευαρχία Καΐρης στα Λαζαρέτα, είναι διήμερο και 8 συνολικά σχήματα θα δώσουν το ραντεβού. Η πρώτη μέρα θα το δοθεί τη μεγάλη επιστροφή των Συριανών Κοντραλίδη με καινούργιο υλικό. Επίσης έχουμε γκρουπ από την Αθήνα, τους Telemike, και πιο αναλυτικά πάλι μπορείτε να βρείτε στο www.blogspot.gr. Τα οποία βέβαια όλα αυτά τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις θα παρουσιάζονται και στο βιβλίο Σύρος Πολιτισμός που θα εκδηλωθεί, θα είναι έτοιμο στις επόμενες ημέρες. Το έκτο φεστιβάλ είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων από τις 9 μέχρι τις 17 Αυγούστου υπό τον Γιάννο, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιάννο Μαρκαζιώτη. Και εδώ έχουμε καταπληκτικά πράγματα. Είναι αναβαθμισμένο φέτος πολύ το φεστιβάλ κλασικής μουσικής, το οποίο δεν είχε πολύ καλή ποιότητα, είχε άριστη ποιότητα, αλλά φέτος ιδιαίτερα λόγω των 150 χρόνων, αλλά και των 10 του θεάτρου Απόλλων και των 10 χρόνων που κλείνει το φεστιβάλ, έχει καταπληκτικά πράγματα στο πρόγραμμα. Ξεκινάει Σάββατο στις 9 Αυγούστου με ο Χατζηδάκης Αγαπούσε τον Βιβάλτη. Λοιπόν, αναλυτικά πρόγραμμα και εδώ, στο φεστιβάλ κυκλάδες.gr ή στο πρόγραμμα που θα εκδώσουμε. Το επόμενο φεστιβάλ είναι το φεστιβάλ Λουκουνιού, όπου θα είναι πάλι στη διήμερο. Είναι συνδιοργάνωση του Συλλόγου Φίλου Τεχνικού Πολιτισμού, της Περιφέρειας και του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Μιαούλη και στην Άνω Σύρου 23 και 24 Αυγούστου. Σε γενικές γραμμές, το μήνυμα προγράμματος του ημέρου προβλέπεται να ακολουθήσει την αντίστοιχη περσινή. Την πρώτη μέρα μοιράζεται λουκούμι λουκουμοδιούς μαζί με ψαθούρια αυτή φορά, αναμετάδοση και σχόλια από τον Αιγαίο FM. Γίνονται παιχνίδια για παιδιά του προθέατρο, προβάλλεται το βίντεο κλιπ του τραγουδιού του φεστιβάλ. Η βραδιά κλείνει με μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από μια φιλοξενούμενη πόλη που επίσης παράγει λουκούμι. Γίνονται προσπάθειες να έρθει συγκρότημα από τη Σμύρνη, αλλά αν δεν μπορούν, θα κλείσουν συγκρότημα από τις Σέρες. Τη δεύτερη μέρα στείνονται τραπέζια στην πλατεία για να πούν πελάρα του ψηφιδωτού και ξεκινάει η κατασκευή του κουμιού, του μπάζα, το οποίο το φέτος ελπιστούν να έχει διαστάσεις 3-4 τελάρα. Και θα κλείσει το πρόγραμμα με λαϊκή ρεβέτικη μουσική και την παρουσίαση του ψηφιδωτού. Περισσότερες πληροφορίες και εδώ στο πρόγραμμά μας. Το φεστιβάλ είναι το φεστιβάλ ακορντεόν. Επίσημα είναι το δεύτερο μεγάλο φεστιβάλ ακορντεόν, αλλά επίσημα είναι το τρίτο. Την πρώτη χρονιά ήταν λίγο πειραματικό. Πέρσι και φέτος θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ευελπισμένο. Θα έχουμε εκδηλώσει στο Θέατρο Απόλλων, στο Κέντρο Χορού Ακροποδητή, στην Έπαυλη Σιροπινά, που θα γίνει πιο εκδηλήξεις. Και κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από 24 μέχρι 29 Αυγούστου, θα υπάρχουν σεμινάρια ακορντεόν και σύγχρονου χορού. Επίσης, θα υπάρχει έκθεση μουσικών οργάνων και εργαστήριο επισκευής και συντήρησης. Το επόμενο φεστιβάλ είναι φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 1 Σεπτέμβρη, και ώρα 11 το πρωί στο Θέατρο Απόλλων, με δωρεάν είσοδο. Το ονομάζουμε Ελλήνων Αντάγωμα. Σε αυτό έχει προσφέρει, έχει συμβολή μεγάλη ο Χρήστος Πρασάκης, ο οποίος είναι άνθρωπος που και στο καρναβάλι 2 χρονιές τώρα έχει φέρει πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους στο νησί μας, με δικά τους έξοδα, και έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέω.
Έτσι και τώρα στο Θέατρο Απόλλων 1η Σεπτέμβρη θα έχει το Λύκειο Ελληνίδων Αρχηγό, ο Σύλλογος Γυναικών Απάμια τα Νέα Μουδανιά, ο Σύνδεσμος Σαμαρινέων Λάρισας, ο Ποντιακός Σύλλογος Δράμας Αρκάδη, Πολιτιστικός Σύλλογος Κορίνου και Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβατόβλαχων Αργυροβουλίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Κλείνοντας τη 10η θέση χρονικά, 5 και 6 Σεπτέμβρη είχε αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί ένα φεστιβάλ πάλι με παραδοσιακούς χορούς, σε συντονισμό με το Λύκειο Ελληνίδων Σύρου, το Σύλλογο Πελοποννησίων, Ποδίων Βιβολαιτών, Σύλλογο Επιρωτών, Σύλλογο Στερεολεπτών. Το είχαμε ανακοινώσει, θα ήταν διήμερο, 5 και 6 Σεπτέμβρη. Θέλω να σας πω ότι για αυτό το φεστιβάλ, επειδή είχαμε κάνει αρκετές συναντήσεις, είχαμε εγκρίνει σαν πολιτιστικό τμήμα του Δήμου Σιρονούπολης 5.000 ευρώ για να το στηρίξουμε και άλλα 3.500 ευρώ είχε εγκρίνει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Μόλις την Παρασκευή και συγκεκριμένα σήμερα, την Παρασκευή πήραμε ένα mail που έλεγε ότι τελικά το φεστιβάλ θα κοστίσει 12.000 ευρώ και δεν βγαίνουν τα χρήματα και να επανεξεταστεί. Εμείς σαν Δήμος και να έχουμε τη διάθεση και να έχουμε τα χρήματα, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το ποσό γιατί δεν γίνονται απλά δημοτικά συμβούλια και δεν είναι νόμιμο να γίνει αυτό. Οπότε σήμερα μας έστειλαν ακύρωση, δεν ξέρω γιατί φαίνεται να μπορούσα να βάλει άλλα χρήματα. Θεωρώ όμως ότι με λίγη καλή θέληση με 8.500 ευρώ αυτό το φεστιβάλ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και ας είχαν και μία μικρή δαπάνησή του, την οποία θα μπορούσαμε κατά τις επιχορηγήσεις των συλλόγων στο τέλος του χρόνου να επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση. Είναι κρίμα δηλαδή να μην πραγματοποιηθεί για 2.000 ευρώ που θεωρούν ότι ήταν απαραίτητο να υπάρχουν. Οπότε ακυρώνεται αυτό το φεστιβάλ. Το 11ο φεστιβάλ, το γνωστό άνοιγμα Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, το οποίο φέτος θα καθυστερήσει, θα πραγματοποιηθεί 2 με 5 Οκτώβριο του 2014 από την εταιρεία Πλατφόρμα, την Περιφέρεια του Αιγαίου, το Δήμο Σιρονούπολης και το Πανεπιστήμιο. Έχει πολλές βραβευμένες ταινίες με κουμίκους, συμμετοχές φοιτητών, νέων δημιουργών. Και εδώ υπάρχει το www.animasiros.gr που μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Με αυτά τα φεστιβάλ που ανέφερα λοιπόν τα 11, των οποίων θα πραγματοποιηθούν τα 10, σήμερα ακυρώθηκε το 1, αυτό που είπαμε, και τα 2 που έχουν γίνει, κλείνουμε με τα φεστιβάλ του καλοκαιριού και θα μπούμε στις συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας. Με συγχωρείτε πολύ. Πριν να αναφέρω τις συναυλίες, ήθελα να πω ότι επίσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας διάφορες συναντήσεις συλλόγων και φορέων, όπου θα εμπλουτίσουν το πολιτιστικό πρόγραμμα του νησιού μας με μουσικές συναυλίες. Και θα τις πω αναφορικά ότι 20 με 22 έκτου θα γίνει η ένατη πανελλήνια συνάντηση ομίλων που σκοτώσει κακό στο νησί μας, με εκδήλωση μουσική στον Ταρσανά που συνδιοργανώνει και ο Δήμος μας. Από 18 μέχρι 30 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γιάννης Κελένης Βάτη έκθεση ζωγραφικής Βραζιλιάνων, Γάλλων και Ελλήνων καλλιτεχνών και συγχρόνως στο Θέατρο Απόλλων από 22 μέχρι 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν μουσικές εκδηλώσεις και κονσέρτα πιάνου από Βραζιλιάνους, Ιταλούς και Γάλλους μουσικούς. Επίσης, στις 29 Ιουνίου του 2014 θα τελειώσει στη Σύρο το Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Ανοιχτής Θάλασσας που διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Όμιλος της Ιχθύων Καλυθέας, το Κυκλάδες Ρεγκάτα, και θα έχουμε μουσική βραδιά στην έπαυλη της Ρωτινά που θα γίνει τελετή λύσης. Για την βραδιά εκείνη, στην έπαυλη της Ρωτινά, εκτός από την τελετή λύσης και τα μετάλλια που προσφέρουν στους νικητές, συνδιοργανώνουμε με τους
Podium, με το Σύλλογο Ποντίων και Βορειοελλαδιτών, με μια εκδήλωση η οποία ονομάζεται Μαγική Πόλη, είναι αφιέρωμα για τα 20 χρόνια του θάνατου Μάνου Καζιδάκη, με ελεύθερη είσοδο, με φιλική συμμετοχή της ορχήστρας των Κυθεάδων, και το δεύτερο μέρος της συναυλίας αυτής θα είναι λαϊκή και ρεβέντη. Επίσης, στις 29 Αυγούστου θα γίνει για τρίτη συνεχή χρονιά η συνάντηση First Ladies and Friends Meeting, είναι αφιερωμένη σε γυναίκες οδηγούς μηχανών Τσόπερ, Χάρλεϊ, και θα πραγματοποιηθεί στις 29 Οκτώβου, ενώ θα είναι στη Σύρο όλες οι γυναίκες οδηγοί, θα πραγματοποιηθεί πάρτι με DJ, όπως επίσης και στο Φίνικα στις 30 Οκτώβου, με συνδυασμένες μπάντες, live μουσική παράσταση. Σειρά λοιπόν έχουν τώρα οι μουσικές εκδηλώσεις και οι μεγάλες συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο νησί μας, μεγάλες και μικρές, όπως θέλετε. Να αναφέρω ενδεικτικά ότι στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία Μαγική Πόλη που είπαμε στέμα από τη Σιροπινά, με φέρω στο Τατζηδάκι. Την Τετάρτη 16 Ιουλίου στο Φίνικα θα είναι το συγκρότημα του Λευτέρη Χαρτοφτάκη με έντεχνα και χριστιανικά τραγούδια. Το Σάββατο 19 Ιουλίου στην Ποσειδονία θα είναι η Ερασμία Μάνου. Την Κυριακή 20 Ιουλίου στην Πλατεία η γνωστή σε όλους μας Μαριό, η Ρεβέτσα. Στις 26 Ιουλίου στο Λατομείο θα έχουμε συναυλία με την Ορχήστρα των Κυκλάδων και τον Διονύση Σαββόπουλο. Θα είναι επανάληψη συναυλίας που ανατοπίθηκε επί χειμώνα στο Θέατρο Απόλλων. Τη Δευτέρα 28 Ιουλίου στην Πλατεία Ερμόπολης θα έχουμε τη Μαριάννα Φαφούτη. Την Τρίτη 29 Ιουλίου στην Άνω Σύρο το συγκρότημα Ρεβετιέν με ρεβέτη μουσική. Την 5η 31 Ιουλίου στην Άνω Σύρο το συγκρότημα του Αρίστου του Παπακούση με αφιέρωμα στο Παπακάρι. Την Κυριακή 3 Αυγούστου στο Λατομείο θα φιλοξενήσουμε την Χαρούλα Αλεξίου. Αυτό την εκδήλωση διοργανώνει η ΦΡΕΠ για τα 150 χρόνια λειτουργίας, νομίζω. Την 3η 5 Αυγούστου, στο Λατομείο, τα 100 χρόνια λειτουργίας, συγγνώμη. Την 3η 5 Αυγούστου, στο Λατομείο, θα φιλοξενήσουμε την εκδήλωση με τον Θάνο Μητρούτσικο. Το Γιάννη τον Κότσιρα και τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Την Δετάρτη 6 Αυγούστου στην Ποσειδονία θα έχουμε να φιλοξενήσουμε τη Σοφία Γόσου, που εδώ αξίζει να πούμε ότι η Ερασμία Μάνου που ανέφερα και η Σοφία Γόσου θα γίνουν συγχρόνως με την έκθεση του κύριου Λεούση που θα πραγματοποιηθεί στην Ποσειδονία. Η Ερασμία Μάνου θα έχει είσοδο ελεύθερη στη Σοφία Γόσου, η οποία θα γίνει σε συνδυασμό με τον συνδιοργάνωση με τον Ποσειδώνα, το Σύλλογο της Ποσειδονίας, το Πολιτιστικό Σύλλογο της Ποσειδονίας. Θα υπάρχει μια είσοδο συμβολική 5 ευρώ και όλα τα έσοδα της συναυλία θα διατεθούν από το Πολιτιστικό Σύλλογο στο Γυροκομείο της Σύρου. Α, γιατί είναι στο Γυροκομείο της Σύρου. Που δεν θα πει αναλυτικότερα ο κύριος Ρούσος στην κατοίκον νοσηλεία. Λοιπόν, την Κυριακή 10 Αυγούστου με την Παρσέλινο, στην Άνω Σύρο έχουμε συναυλία με τη Χρυσούλα του Κεχαγιώου και ένα Κοντεόν. Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου έχουμε στο Λατομείο την συναυλία της Νατάσας Ποφίλιου. Και την Τετάρτη 27 Αυγούστου στο Λατομείο με την παραγωγή και προγραμματιστή με αυτοδιάθεση βέβαια τη συναυλία της Αφανιτάκη με την Πρωτοψάρτη, αλλά μόλις την Παρασκευή μας ήρθε mail ότι τελικά η παραγωγή θα κάνει συναυλία με τον κύριο Χατζηγιάννη. Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες μουσικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν εκτός θεάτρου ή εκτός κλειστών χώρων. Για το θέατρο Απόλλων τώρα έχουμε πολλές εκδηλώσεις και γενικά για το θέατρο, γιατί δεν είναι μόνο στον Απόλλωνα. Έχουμε παιδική θεατρική παράσταση από τις 18, 19 Ιουλίου και 25, 26, 27
στο κεφάλαιο της μεταμόρφωσης του έργου Κομωδίσια, το θέατρο Απόλλων, από τον θεατρικό πολιτικό όμιλο Απόλλων. Στις 29 Εβδόμου μέχρι 2 Οκτώβου έχουμε το έργο του Θεόκαστου Σακελαρίδη, ο Βαπτιστικός, μια παράσταση γνωστής οπερέτας, αφιερωμένη στα 150 χρόνια του θέατρου Απόλλων, όπου συμμετέχουν 30 ηθοποιοί και τραγουδιστές σε μια μεγάλη παραγωγή και την παρουσιάζει αυτή η θεατρική παράσταση ο Θεατρικός Σύλλογος Σουρίς. Από 4 Οκτώβου μέχρι 8 Οκτώβου έχουμε την παράσταση Ράφης Κυριών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο από τα Χρούσα. 18 Οκτώβου με 20 Οκτώβου έχουμε το Θεατρικό Σύλλογο Απόλλων τον Ελέφα. Ενώ 21 Οκτώβου πάλι από τον Απόλλωνα έχουμε την παράσταση του Γιώργου Μιχαλάκη Παπάγια Μάντολες. 22 και 23 Αυγούστου στο Θέατρο Απόλλων έχουμε από το Μουσικό Όμιλο Σύρου αφιέρωμα στις 22 του μήνα στον Χατζηδάκη και στις 23 Αυγούστου στο Θεοδωράκη. Επίσης, 24 και 25 Αυγούστου από τις ομάδες Καβάφης και Γκάτσος της Ανωσίου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωσίου, έχουμε αφιέρωμα αντίστοιχα στον Καβάφη και στον Γκάτσο. 29 με 31 Αυγούστου έχουμε τη θεατρική παράσταση «Γουρούνι στο Σακί» από το Θεατρικό Όμιλο Απόλλωνας. 2-9 έχουμε την παράσταση «Storm String Quartet» στο Θέατρο Απόλλων. Στις 3-9 έχουμε μουσική παράσταση με όνομα «Όταν οι φίλοι τραγουδούν για φίλους» με τον Κωνσταντίνο Πλούσιο. Και στις 7-9 με την Χρυσούλα Κιχαγιόγλου και την Απόδημη Κομπανία, μουσική παράσταση σε διοργάνωση με το Σύλλογο Μη Κρασιατών Σύρου. Επίσης, 13-9 έχουμε την παράσταση «Μαμά Φρικιό» στην Πινακοθήκη των Κυκλάδων. Στις 13 Σεπτέμβρη έχουμε την παράσταση του κυρίου Τζίνη στο Θέατρο Απόλλων. Και στις 27-9 έχουμε την παράσταση «Περί της λέξεων ρεμπέλικο το ανάγνωσμα» από τον Δημοσθένη Κερασίου στο Θέατρο Απόλλων. Αυτές λοιπόν είναι οι κυριότερες θεατρικές παραστάσεις και οι κυριότερες μουσικές που θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Απόλλων κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού. Δεν ανέφερα ότι η παράσταση του κ. Τζίνη από τις 11-14 Σεπτέμβριο θα είναι το έργο «Ερωτικά σφυρίγματα». Για τα εικαστικά τώρα, έχουμε σε 8 αίθουσες, οι οποίες είναι η Πινακοθήκη Κλάδων, η αίθουσα Γιάννης και Ελένη Βάτη, η αίθουσα Ροίδη, η Έπαυλη Τσιροπινά. Έχουμε έκθεση και στην αίθουσα Αλέκου Παναγούλη και στις 3 αίθουσες Ανωσίρου, Καμάρα, Πνευματικό Κέντρο Ανωσίρου και Πιάτσα. Πολλές εκθέσεις εικαστικών και όχι μόνο. Όπως ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές, όπως είναι στις 9 Ιουνίου στην Πινακοθήκη Κλάδων η εικαστική έκθεση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στις 23 Ιουλίου στην Πινακοθήκη Κλάδων αναδρομική έκθεση και Χαγιόγλου. Την έκθεση από 1 Εβδόμου μέχρι 8 Αυγούστου του Κώστα Λεούση στην Έπαυλη της Ροπινάς στην Ποσειδονία. Μία σημαντική ομαδική έκθεση από την Άντιον Γκάλερη, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 6 Εβδόμου μέχρι 16 στην αίθουσα Βάτη. Το Χρήστο τον Κοκόρο θα γίνει μια ιδιαίτερη έκθεση στην αίθουσα του Αλέφου Παναγούλη, για πρώτη φορά νομίζω γίνεται έκθεση εκεί. Την έκθεση της κυρίας Παπαθεοδόρου, Μίνα Παπαθεοδόρου και Παλιράκη, στην Πινακοθήκη Κλάδων από 26 Ιουλίου μέχρι 27 Αυγούστου. Τον Αχιλέα Βρούγκα στην αίθουσα Γιάννης και Λέδη Βάτη. Να αναφέρω και την έκθεση του Ξόνογλου του Δημήτρη, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Βάτη από 16-9. Εδώ γράφει Βάτη, άλλαξε την Πινακοθήκη. Ωραία. Στην Πινακοθήκη Κλάδων και αξίζει να το αναφέρουμε γιατί ο κύριος Ξόνογλου είναι καθηγητής καλών τεχνών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Επίσης στην Ανωσίρο θα γίνουν πολλές εκθέσεις από χειροποίητα κοσμήματα, εικαστικά, χειροποίητα μουσικά όργανα από την Αθανασία Βόλια και διάφορες άλλες χειροποίητες δημιουργίες.
λοιπόν, τελειώνοντας, να αναφέρουμε και στις παράλληλες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι αυτές οι εκδηλώσεις, κυρίως παραδοσιακές, που συνδιοργανώνουμε σαν τμήμα πολιτισμού του Δήμου με τους πολιτιστικούς συλλόγους. Θα μπορούσα να τις αναφέρω όλες, είναι πάρα πολλές, θα σας κουράσω και δεν θα μείνει και κάτι. Στο πρόγραμμα μας βρίσκονται αναλυτικά όλες, αλλά μερικές σημαντικές, όπως είναι στις 2 Αυγούστου η Πεζόκρατα, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδώνα, στις Ακαθοπές, στις 9 Αυγούστου η Αυγουστιάτικη Βραδιά στην Αζόλυνο, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Μάνα, 23 Αυγούστου η γνωστή Κακαβιά με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Φίνικα, 29 Αυγούστου η Τσίπουρο Βραδιά στην πηγή του Αγίου Αθανασίου σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ανοσύρου, 31 Αυγούστου η Νησιώτικη Βραδιά στο Γαλισά με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Γαλιστά Αγίου Στέφανος, στις 14 Αυγούστου η Ενετική Βραδιά σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Βάρης στη Βάρη, στις 27 Αυγούστου όπου έχουμε την τελετή λήξης της μουσικής κατασκήνωσης, στα οποία ο κ. Βενέτης θα πει αργότερα πιο αναλυτικά, στις 14 μπορούμε να φέρουμε στις παράλληλες εκδηλώσεις και το βραβείο Ρομική, το οποίο θα γίνει στην αίθουσα της, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Άνω Ζαχρήν Τερομική, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Άνω Σύρου, η δεύτερη χρονιά που συνδιοργανώνουμε με τους γαλλόφωνους στη Σύρο. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω μερικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι σε λίγες μέρες θα εκδοθεί το πρόγραμμά μας «Σύρος Πολιτισμός», το οποίο στο εξώφυλλο του προγράμματος θα κοσμούν αποσπάσματα από τις χειρόγραφες σημειώσεις του Αντώνη του Μαρκουλή, οι οποίες αυτές οι χειρόγραφες σημειώσεις είχαν ξεκινήσει για το βιβλίο που είχε σκοπό να εκδώσει για τα 150 χρόνια του Θεάτρου Απόλλων. Στην τιμή λοιπόν του κ. Μαρκουλή θα κοσμούν αυτά τα χειρόγραφα το πρόγραμμά μας. Επίσης θα ήθελα να σας παρουσιάσουμε και επίσημα, οι περισσότεροι το ξέρετε, οι παραγγελίες είχαν γίνει. Όπως είχαμε πει, έχουμε παραγγείλει διάφορα είδη αναμνηστικά για το Θέατρο Απόλλων. Θα ξεκινήσουμε τώρα στον ημερών την πώλησή τους. Έχουμε τυπώσει μπλουζάκια αναμνηστικά, τα οποία έχουν το λογότυπο του Θέατρου Απόλλων. Για να μην κάνετε σε κάποιον επισκέπτη, τα οποία είναι σε χρώματα λευκό, μπορτό με μαύρο το λογότυπο και μάθω το κορτό το λογότυπο, όπως επίσης κάποιες αναμνηστικές κούπες, αν βλέπετε εδώ, με το λογότυπο του Θεάτρου Απόλλων, κάποιες σακούλες, οι οποίες θα μπορούν να βάλουμε μέσα αυτά τα είδη τα οποία είναι τους πώληση και σύντομα θα αρχίσουν να κολλούνται στο θέατρο αρχικά και μετά και σε διάφορους άλλους χώρους. Είναι θέμα της οικονομικής υπηρεσίας και της ταμιακής για να ξεκινήσει η πώλησή τους. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι πέρσι είχαμε αρκετούς χορηγούς επικοινωνίας για το πρόγραμμά μας. Με τους περσινούς χορηγούς ήδη βρισκόμαστε σε μία επαφή και τους θεωρούμε και τους ευχαριστούμε πολύ, σίγουρους και για φέτος, ότι θα μας βοηθήσουν. Από εκεί πέρα, αν κάποιο άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης θα ήθελε για πρώτη φορά να γίνει χορηγός επικοινωνίας, επειδή είναι πολύ δύσκολο κάθε χρονιά να στέλνουμε σε όλα τα ΜΜΕ, θέλετε να είστε στην χορηγή επικοινωνία και κάποια στιγμή να μας λένε όχι, να μας λένε να μας αποφεύγουν ή δεν ξέρω τι. Όποιο μέσο λοιπόν μαζικής ενημέρωσης θα ήθελε να είναι φέτος χορηγός επικοινωνία, θα ήθελα άμεσα να επικοινωνήσει μαζί μας με μεγάλη χαρά να στέλνουμε το πρόγραμμα και να τους εντάξουμε και στους χορηγούς μας. Είναι η τελευταία χρονιά που στείλουμε αυτό το πρόγραμμα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτά τα 4 χρόνια όλες τις επιτροπές που δραστηριοποιήθηκαν, καθώς και τους χορηγούς μας, φανερούς και μη. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους, κυρίως του πρόεδρου ΠΑΣ, που σε όλες τις δηλώσεις, στο σχεδιασμό τους και την υλοποίησή τους, θεωρώ ότι έδωσαν τον καλύτερο του εαυτό και φέτος βέβαια στους υπαλλήλους του Δήμου, τους αντίστοιχους με αυτούς που ήταν πρωί στον ΟΠΑΣ. Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις μπορώ να απαντήσω, αλλά πριν κάνετε ερωτήσεις, ήθελα για 2 λεπτάκια να πάρει το λόγο ο κύριος Μάρκος Ρούσος,
ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Ποσειδώνας, Ποσειδωνίας, ο οποίος είναι ένας από τους συλλόγους που μας έχει σταθεί πάρα πολύ και συνδιοργανώνουμε πάρα πολύ συνεκδηλώσεις διαφορών μαζί, να σας πει δύο πραγματάκια αναλυτικά για τις εκδηλώσεις αυτές και μετά το λόγο να πάρει ο κύριος Μενέτης Θωμάς από το Σύλλογο Φίλων Μουσικής να αναφέρει για την μουσική κατασκήνωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε συνδιοργάνωση του Δήμου μας και να σας πει για τις επιδείξεις. Σύλλογος μας φέτος έχει στο πρόγραμμά του 20 εκδηλώσεις αρκετά μεγάλες. Είμαστε στη φάση στρέψουσες ημερομηνίες τις επόμενες μέρες να ξεκινήσουμε και πιο σταθερά. Τελειώσαμε τα ζεύγια ομάδα την μέρα περιβάλλοντος και ξεκινάμε με την πανηγύρια του Αγίου βέβαια την κατασκευή παραδοσιακών χειροποιεί το παραδοσιακών κοπισμάτων. Στις 29 Αυγούστου, ο Σύλλογός μας, στη συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικού Αιγαίου, του Δήμου Σύρου, του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, συνδιοργανώνουμε και φέτος το Κυκλάδες Ρεγκάτα 2014, με την απονομή των επάντων των νικητών στην έπαυλη της Ρωμινά. Λεπτομέρειες για την εκδήλωση. Την πρώτη μέρα θα γίνει στο Φίνικα το χαροσόρισμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο με τις επιχειρηματίες του Συλλόγου των Επιχειρηματιών του Φίνικα και την Κυριακή 29 Ιουνίου στην έπαυλη της Ρωμινά θα γίνει η απονομή των επάθρων των νικητών και θα ακολουθήσει μια μισιώδικη βραδιά από την κυρία Λούμπα Ρεσουφέ και τα παιδιά το χορευτικό τους. Επίσης, την ίδια μέρα υπάρχει και άλλη εκδήλωση παράλληλα, η οποία θα παντρευτεί μαζί με αυτή. Είναι το Συλλόγου των Πολυεργατικών και Εμποδίων με τον Νίκο τον Υπουργό. Συνέχεια 19 έως 29 Εβδόμου, έχουμε την έκθεση των χειροποίητων γλυκών ποτών και παραδοσιακών σημάτων που υπάρχουν στο νησί μας. Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις εκθέσεις, οι οποίες κάθε χρόνο και μεγαλώνουν. Φέτος έχουμε περίπου 900 σκευάσματα από διάφορα φρούτα βασικά που είναι από την περιοχή μας. Και παράλληλα θα μπορούν να συμμετέχουν και στην βραδιά του Κώστα του Λεούση με την Ερασμία τη Μάνου με είσοδο ελεύθερη μετά τα γένεια της έκθεσης, το είσοδο του Δημαρχείου. Θα γίνει η συναυλία με τον δικαστικό Κώστα Λεούση της Ερασμίας της Μάνου. Στις 25 Αυγούστου έχουμε και την συναυλία της με τα παιδιά της Λιγούτσου της Ελπίδας λόγω της λήξης του σχολικού έτους εκεί με τη συνεργασία πάλι του Ελληνικού Συλλόγου που θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι τις επιδόσεις των παιδιών στη μουσική. Στις 2 Αυγούστου έχουμε την ισχύωτη βραδιά στο Αγίου των Ακοδοπών, το τράγμα της Χρυσότρατας, το φύσκο της Αρδέλας, η γνωστή μεγάλη εκδήλωση, πάλι με τη συνεργασία της Περιφέρειας, του Δήμου του Σύρου, του τοπικού Συλλογού της Ποσειδονίας και του Συλλόγου των Εραστινών Αλλίων της Ποσειδονίας. Εκεί, όπως και πέρσι, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση. Πέρασε περίπου 2.500 κόσμος να πάρει μεζέ και να χορέψει με ζωντανή παραδοσιακή μουσική. Πιστεύω και φέτος θα έχει την ανάλογη επιτυχία. Επίσης, στις 6 Αυγούστου έχω μια άλλη συναυλία, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Κυράνης, πάλι από τον Κούσα τον Λεούση, η οποία θα την κάνει η Σοφία Ιγώσου με είσοδο 5 ευρώ, και τα χρήματα θα διευθυνθούν στην
Αττική Νοσηλεία. Τα έσοδα διατεθούν στην Αττική Νοσηλεία. Επίσης, στις 29 Ιουλίου είναι το Παναγιώτο του Ιωάννου, πάλι παραδοσιακή γιορτή για το σύνολο και θα κεράσουμε παραδοσιακά νικήσματα στους επισκέπτες εκεί της Εκκλησίας. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις μέχρι και τον Αύγουστο, γιατί μετά τον Σεπτέμβριο ο Σύλλογος θα συμμετέχει και στην έναντι φέτος, στο έναντι φεστιβάλ της κρατικής γαστρονομίας, την Πόλο Ξενερμετές της Ήπνου, εκπροσωπώντας τη Σύρο. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση που παρουσιάζονται παραδοσιακά συριανά ντόπια φαγητά και γλυκίσματα στο φεστιβάλ αυτό. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού, υπάρχουν και άλλες πρόσφατα. Χειμώνα, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους εδώ την Δημοτική Αρχή και τον Γιάννη τον Πιεράνη προσωπικά και όλο τον ΟΠΑΣ τότε. Σήμερα είναι πολιτισμός και αθλητισμός του Δήμου της Σύρου. Όλους τους συλλόγους που συνεργαστήκαμε 4 χρόνια μαζί και ελπίζω και η νέα Δημοτική Αρχή, η οποία θα στηρίξει αυτές, όλους τους συλλόγους και όλες τις δραστηριότητες που θα πλαιδιωσιώσουν τα επόμενα χρόνια τις εκδηλώσεις της ΣΥΡΙΣ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Προσωπώ το Σύλλογο Φίλων Μουσικής ΣΥΡΟΥ. Ο Σύλλογος μας, όπως τα γνωρίζετε, στηρίζει τη λειτουργία της Φιλαρμονικής τα τελευταία χρόνια. Φέτος για τέταρτη χρονιά διοργανώνουμε τη μουσική κατασκήνωση της Φιλαρμονικής σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και την Επιτροπή Πολιτισμού Αθλητισμού Σύρου και με την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας του Αιγαίου. Η κατασκήνωση διαρκεί από 20 μέχρι 28 Αυγούστου του 2014. Θα είμαστε στο Ποιματικό Κέντρο Άγιος Παύλος Καθολικής Εκκλησίας, στην Ποσειδονία. 27 Αυγούστου και 27 Αυγούστου θα έχουμε μια συναυλία ανοιχτή για το κοινό, στις 8 η ώρα, όπου οι μαθητές κατασκήνωσης θα παρουσιάσουν στον κόσμο ό,τι έχουν δουλέψει εκείνη την εβδομάδα. Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμελείται η Αρχιμουσικός Φιλαρμονικής, η κυρία Λίσλα Μπάρς, το οποίο το μαζί σε συνεργασία με τους θελοντές καθηγητές που έρχονται κάθε χρόνο στην κατασκήνωση. Από εκεί και πέρα δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι θα δείτε εκεί πέρα τη δουλειά μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος πήρα να ρωτήσει κάτι για το πρόγραμμα? Και το ηλεκτρονικό και το... Φαντάζομαι σε 2-3 μέρες θα μπορούμε. Το ηλεκτρονικό σε 2-3 μέρες, 4 το πολύ θα μπορούμε. Δηλαδή μέσα αυτή τη εβδομάδα από εδώ θα μπορούμε. Το έργο φαντάζομαι στο τέλος άλλη εβδομάδα. Στο τέλος άλλη εβδομάδα θα είναι εδώ. Εξαρτάται και από την εκπομπτική μονάδα κτλ. Θα υπάρχει και θετικά. Σε ορισμένα. Δεν θα είναι όλες οι εκδηλώσεις, αλλά εκεί που είναι τα φεστιβάλ του Αιγαίου, τη Θάλασσα, που είναι εκεί και το φεστιβάλ, κάποιες ορολογίες δεν υπάρχουν. Αλλά σε αναλυτικά προγράμματα που βγαίνουν και στο Άνοιγμα και στο Θάλασσα και στο Κλασική και στο Αιγαίο, σε αναλυτικά έντυπα είναι στα αγγλικά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά που είσαστε εδώ. Να σας δηλώσω και εγώ, επειδή ο κ. Τόσκολος έτυχε κάτι και έφυγε, είμαστε στη διάθεση της νέας Δημοτικής Αρχής να την ενημερώσουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό το πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα στο νησί. Εμείς θα είμαστε δίπλα πάντα. Και επίσης κάτι που ξέχασα πριν, στα ευχαριστήρια, να ευχαριστήσω μια γενική παρουσία εδώ του κ. Φραγκίδη. Να ευχαριστήσω διαμέσου του κ. Φραγκίδη το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, γιατί όποτε χρειαστήκαμε τη βοήθειά του, κυρίως σε αθλητικές εκδηλώσεις, είτε είναι μαραθώνιος, είτε στο φιλανθρωπική ποδηλασία που κάνουν, είναι και πολιτισμό.
πολιτισμός και αθλητισμός. Οπουδήποτε τους χρειαστήκαμε, ήταν πάντα παρόν και μας βοήθησαν πάρα πολύ, είτε μας διαθέτουν τον χώρο τους σε κάποια εκδήλωση που θέλουμε στην Ελλαδία. Τους ευχαριστούμε πολύ και εκείνους που τους ανέφεραν.